Από αύριο ξεκινά τη λειτουργία του στο Δημότυχο το γραφείο του Κέντρου Πιστοποίηση Αναπηρία με σκοπό την αποσυμφόρηση του ΚΕΠΑ στο ΙΚΑ τη Αλεξανδρούπολη. Τα προβλήματα που προκαλούνται εξαιτία του γεγονότο ότι μέχρι τώρα λειτουργεί μόνο ένα ΚΕΠΑ το οποίο εξυπηρετεί όλο τον νομό είναι πολλά. Με κυριότερο τον χρόνο αναμονή για τον ορισμό ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων του ασθενή. Μετά από προσπάθειε λοιπόν τη βουλευτού του Εύρου του ΠΑΣΟΚ, τη κυρία Ελένη Τσιαούση, δόθηκε λύση ώστε τουλάχιστον το ραντεβού για την κατάθεση των αιτήσεων ώστε να εξεταστούν από την Επιτροπή των Γιατρών των Κατοίκων του Βορείου Τμήματος του Νομού, να γίνεται στο Δημότυχο και να μην χρειάζεται να κατεβαίνουν στην Αλεξανδρούπολη. Με στόχο να επανεξεταστούν οι αναπηρικές συντάξεις και τα επιδόματα που χορηγεί το ΙΚΑ, από την 1η Σεπτεμβρίου μπήκε σε εφαρμογή ο νέος θεσμός πιστοποίησης αναπηρίας, τα λεγόμενα ΚΕΠΑ. Μέχρι εδώ όλα καλά. Τώρα θα σας περιγράψουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση που κάποιος ανάπηρος πρέπει να επανεξεταστεί σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Που υπενθυμίζουμε οι αλλαγές αυτές έγιναν με σκοπό η χορήγηση των συντάξεων να περνά μέσα από ένα σύστημα πιο αδιάβλητο αλλά και πιο γρήγορο. Καταρχήν, στο νομό Εύρου λειτουργεί ένα κέντρο πιστοποίησης στο ΙΚΑ, πράγμα που σημαίνει ότι εξυπηρετεί όλο τον νομό. Δεύτερον, η διαδικασία που ακολουθείται είναι συγκεκριμένη και αν δεν ρωτήσει κανείς δεν πρόκειται να του την εξηγήσει, γεγονός που επίσης σημαίνει ότι κάποιοι την έχουν πατήσει γιατί δεν ήξεραν, άρα έχασαν κι άλλο χρόνο, ο οποίος είναι πολύτιμος. Πρώτα λοιπόν απευθύνσαι στο αρμόδιο γραφείο για να κλείσεις ραντεβού, ώστε να καταθέσεις τα χαρτιά σου. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα χρειαστεί να περιμένεις 3 με 4 μήνες. Όταν τελικά οριστεί η ημερομηνία, πας στο γιατρό του προελέγχου για να του υποβάλεις τα χαρτιά σου και αφού όλα είναι εντάξει και δεν σου λείπει κάτι, τότε περιμένεις πότε θα οριστεί το ραντεβού για να σε εξετάσει η αρμόδια επιτροπή. Και πάλι στην καλύτερη των περιπτώσεων θα χρειαστεί να περιμένεις 3 με 4 μήνες. Αυτό βέβαια εξαρτάται από πολλές παραμέτρους και κυρίως από την ομαδοποίηση αιτήσεων ανακατηγορία αναπηρίας. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι συμβαίνει όταν πρόκειται για σπάνιες παθήσεις. Το λιγότερο λοιπόν που θα χρειαστεί να περιμένει ο ενδιαφερόμενος μέχρι να πάρει στα χέρια του την απόφαση του ποσοστού αναπηρίας είναι 8 με 9 μήνες, προσθέτοντας και το 20ήμερο που μεσολαβεί μέχρι να μάθει επίσημα την απόφαση και δεν συζητάμε τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος θέλει να κάνει ένσταση. Φτάσαμε δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ τους 10 μήνες. Η βουλευτής του Εύρου του ΠΑΣΟΚ Ελένη Τσιαούση, δεχόμενη πολλά παράπονα από αυτή την κατάσταση, προσπάθησε να επιλύσει τουλάχιστον το πρώτο κομμάτι που αφορά στην κατάθεση των αιτήσεων με τη λειτουργία ενός ακόμη ΚΕΠΑ στο Δημότυχο. Η ιστορία του δεύτερου ΚΕΠΑ, Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας στο Δημότυχο, ξεκίνησε πριν από τα Χριστούγεννα, όταν είδαμε ότι υπήρχε φοβερό πρόβλημα εδώ και σε ό,τι αφορά την απόσταση που έπρεπε να διανύσουν από το Βόρειο Εύρο, αλλά και σε ό,τι αφορά τον όγκο εργασίας που είχε να κάνει εδώ το Κέντρο Πιστοποίησης. Και έτσι ξεκίνησε πριν από τα Χριστούγεννα η μετάθεση εκπαιδευμένου στελέχους από το ΚΕΠΑ Αλεξανδρούπολης προς το Δημότυχο, η οποία είχε ολοκληρωθεί στις 24 Ιανουαρίου. Εν τούτης δεν έβγαινε η απόφαση που όριζε τη λειτουργία του δεύτερου Κέντρου Πιστοποίησης. Πρόσφατα λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα, αφού επισκέφτηκα ξανά τον διοικητή του ΙΚΑ και στη συνέχεια τον υποδιοικητή, δόθηκε η λύση και την ίδια μέρα βγήκε η απόφαση. Λειτουργεί το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας στο Δημότυχο. Και φυσικά μέσα σε αυτή την κατάσταση δεν υπολογίζουμε πότε θα ξεκινήσει να πληρώνει το ανάπηρο στη σύνταξή του, γιατί και εκεί χρειάζεται χρόνος. Άρα φτάσαμε κάτι παραπάνω από 12 με 13 μήνες. Έρχονται οι ενδιαφερόμενοι και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους εδώ, μόνο στο κέντρο πιστοποίησης. Μόνο που θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού πιο μπροστά, γιατί κάθε μέρα δεν μπορούν να παραληφθούν περισσότερες από 8 αιτήσεις, γιατί γίνεται ταυτόχρονα και ο έλεγχος των δικαιολογητικών από γιατρό. Αυτό τώρα σίγουρα θα αντιμετωπιστεί καλύτερα με το δεύτερο κέντρο πιστοποίησης. Στη συνέχεια όμως, ο ορισμός των επιτροπών από τους γιατρούς, αυτοί οι οποίοι θα ελέγξουν δηλαδή και θα αποφασίσουν το ποσοστό αναπηρίας για τον κάθε ενδιαφερόμενο, γίνονται με ομοειδή περιστατικά. Δηλαδή στις 29 Απριλίου, ας πούμε, είχε μόνο καρδιολογικά περιστατικά, γιατί οι ειδικότητες μέχρι τώρα των γιατρών ήταν μπερδεμένες και μπορεί να έβγαζαν απόφαση για ένα καρδιολογικό περιστατικό χωρίς εκείνη την ημέρα στην Επιτροπή να υπάρχει ένας καρδιολόγος. Εξωπραγματικά ζητήματα. Του τέστην θα περάσει ένας χρόνος σχεδόν και όλα αυτά αν είσαι τυχερός και πάνε καλά τα πράγματα και δεν πέσεις και πάνω στις απεργίες των γιατρών και του προσωπικού του ΙΚΑ που είναι πολύ συχνές. Και φυσικά κανείς δεν υπολογίζει το ψυχολογικό και οικονομικό σκέλος του αρρώστου με όλη αυτή την κατά τα άλλα γρήγορη διαδικασία.
Τώρα αυτό λύνεται, αλλά μέχρι να μπει στην πλήρη εφαρμογή του έχει δυσκολίες πάρα πολλές, γιατί δεν υπάρχουν ακόμα και οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων που να θέλουν να συμβληθούν με τα κέντρα πιστοποίησης και να δουλέψουν εκεί. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία και νομίζω ότι τώρα και με το προσωπικό με τους γιατρούς που θα προσλάβει ο ΕΟΠΗ θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε να συνεδριάζουν πιο συχνά οι επιτροπές και να μπορούν να συνεδριάζουν και στο διδημότυχο. Γιατί όταν θα έχει 15 περιστατικά καρδιολογικά στο διδημότυχο, τότε θα μπορεί να συσταθεί η επιτροπή και να συνεδριάσει και εκεί. Δεν είναι απαραίτητο να έρθει στην Αλεξανδρούπολη.